Μπήκαν για πρώτη φορά lift και κανονισμός για τα περίπτερα. Θα έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις. Συγκεκριμένες διαστάσεις επίσης θα καταλαμβάνουν τα ψυγεία και τα χώροι, τα στάντ για τις εφημερίδες, τα περιοδικά κλπ. Και επικαιροποιήθηκε ουσιαστικά η απόφαση από την εποχή του αείμνηστου δημάρχου του Θωμά του Θωμαίδη, αλλά και μετέπειτα του Δημαρχίας Πνευματικού στον Καποδιστριακό Δήμο, περίπτερα των οποίων χειρεύει η θέση από την οδό Αδημάντου μέχρι την παραλία, δεν θα ανανεώνεται η άδεια. Αυτή η γραμμή έχει αρχίσει από το 1997, αν θυμάμαι καλά, 96-97, και ουσιαστικά ομόφωνα εγκρίθηκε και στη χθεσινή βραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα άλλο θέμα που εγκρίθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ο κανονισμός κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. Καταρχήν να ενημερώσω τους συμπολίτες μας ότι κανονισμός υπήρχε για τον Καποδιστριακό Δήμο Κορινθίων, αλλά πριν τους πεζόδρομους. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, το 2008 με συντάκτη τον αείμνηστο αντιδήμαρχο τον Γιάννη τον Ανδρέου. Χθες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τον κανονισμό κατάληψης κοινόχρηστων χώρων όλου του Καλλικρατικού Δήμου και μπήκαν οι πινελιές, θα έλεγα, ή εξειδικεύσεις ή συμπληρώσεις στους πεζόδρομους. Βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ομοιομορφία που θέλουμε, η ισονομία και η ισοπολιτεία για τους επαγγελματίες και τους καταστηματάρχες, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέρημνα και για την ομαλή κυκλοφορία των πεζών στους πεζόδρομους και στα πεζοδρόμια όπου μπορεί να χορηγηθεί άδεια για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων. Ιδιαίτερη μέρημνα επίσης λήφθηκε για την τοποθέτηση ή αλλοπετασμάτων δεξιά και αριστερά από τα καταστήματα στις προσώψεις στις οποίες δίνουμε άδεια κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και με συγκεκριμένο ύψος, με συγκεκριμένες τέντες οι οποίες θα εγκρίνονται από την τεχνική υπηρεσία τους ώστε να έχουμε μία ομοιομορφία. Θα είμαστε ιδιαίτερα σκληροί, όπως αναφέρεται και στον κανονισμό, στους αυθαιρετούντες τον κανονισμό κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, ιδιαίτερα αυτούς που δεν σέβονται και κλείνουν ουσιαστικά την πρόσωψή τους με ένα νέο κατάστημα ή αυτούς που καταστρέφουν, κόβουν, καταστρέφουν ή κλαδεύουν τα δέντρα για να τοποθετήσουν ομπρέλες, τέντες και τις σόμπες. Εκεί θα είμαστε ιδιαίτερα σκληροί, θα ανακαλείται η άδεια. Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε σχεδόν στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, από σύσσωμη την παράταξη του κυρίου Πνευματικού, την πλειοψηφούσα παράταξη, από την ελάσσονα μειοψηφία και από τρία μέλη της μείζωνος μειοψηφίας και συγκεκριμένα από τον κύριο Παρασάβα, τον κύριο Σούκουλη και την κυρία Καραμαλίκη, ενώ καταψηφίστηκε από τον κύριο Νανόπουλο, τον κύριο Δημητρόπουλο και τον κύριο Γκουριώτη. Αυτά όσον αφορά τον κανονισμό καθαριότητας. Ναι, για ποιο λόγο, τον κανονισμό κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. Για ποιο λόγο το καταψήφισαν και αν υπάρχει σκέψη το να υπάρχει μια ενιαία εικόνα στο κέντρο της Κορίνθου όπως υπήρχε σαν συζήτηση. Βεβαίως, ο κανονισμός έχει αυτό που σας είπα, την ενιαία εικόνα, λαμβάνοντας βέβαια τα χαρακτηριστικά άλλες ιδιομορφίες των πεζόδρομων, άλλες ιδιομορφίες πεζοδρομίου 2 μέτρων πλάτους και άλλο 5 μέτρων πλάτος, άλλη οδός Αποστόλου Παύλου, άλλη ιδιομορφία στον συνοικισμό, άλλη ιδιομορφία στα καλάμια, όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί και ομόφωνα έχουν αποδεχθεί από το Συμβούλιο. Οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που μειοψήφισαν, αυτό είναι βέβαια δικό τους θέμα να το εξηγήσουν στους Κορίνθιους, όπως είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ενέκριναν τις περιπτώσεις που μένουν αδιάθετοι χώροι, δηλαδή να πούμε παράδειγμα στην Κόρινθο το χώρο έξω από την Αγροτική Τράπεζα. Ο χώρος ζητούσε να πηγαίνει στους καταστηματάρχες που έχουν στην απέναντι πλευρά. Εμείς λέμε ότι στον κανονισμό και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι το εγκρίναμε ότι στην περίπτωση που δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους οι παρόδιοι καταστηματάρχες, είτε είναι απέναντι είτε είναι δίπλα, σε αυτή την περίπτωση θα διενεργείται η δημοπρασία. Ούτως ώστε τι πιο δίκαιο, τι πιο σωστό, όποιος θέλει, ελάτε να το πάρετε. Θεωρούμε όμως ότι τελικά δεν θα φτάνουμε σε αυτό το σημείο γιατί θα είναι καλό για τους ίδιους. Θα αναγκάζονται να χτυπάνε τις τιμές για να κερδίσουν 2, 3, 5, 10 και 20 τετραγωνικά παραπάνω. Θα πρετανεύσει λογική και μάλιστα παρίστατο οι καταστηματάρχες και οι επαγγελματίες της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ένας εκπρόσωπος των οποίων μίλησε και τοποθετήθηκαν υπέρ του κανονισμού κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.